Υπουργού, να δώσουμε και μερικές διευκρινήσεις, να υπενθυμίσουμε λίγο και τις χαλαρώσεις. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλαρε. Καλό μεσημέρι και στου τηλεθεατέ σα. Να σα διαβάσω, διαβάσω ένα μήνυμα που μας ήρθε την ώρα που ο Υπουργός εχθές ανακοίνωνε τις χαλαρώσεις. Παρακαλώ. Με κεφαλαία γράμματα, επιτέλους. Ναι, για να λέμε όμως επιτέλους και για να μην λέμε μετά δυστυχώς, είναι εδώ που χρειάζεται η επίδειξη ατομικής ευθύνης και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ναι, έγινε η σημαντικότερη αναπροσαρμογή των μέτρων προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα, που τα νέα δεδομένα είναι ότι πλέον πρέπει να αρχίζουμε να μαθαίνουμε να ζούμε με τον ιό, γιατί σίγουρα δεν θα μας εγκαταλείψει έτσι εύκολα. Άρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό, τηρώντας μέτρα ατομικής προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Και η προσαρμογή δηλαδή γίνεται στα νέα δεδομένα, χωρίς να ερχόμαστε συνεχώς στην αυστηροποίηση, στην αναπροσαρμογή, στην χαλάρωση, γιατί αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεται ότι δημιουργά και αλυσιδωτές επιπτώσεις, είτε αφορά την κοινωνία, είτε αφορά την οικονομία. Άρα για να παραμείνει οικονομία και κοινωνία σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή. Μάλιστα. Με βάση αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν και εγκρίθηκαν από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά να υπάρχει και η επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς από το σύνολο των πολιτών. Τώρα, αυτό το πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός στο Υπουργείο που παρακολουθεί αυτό τον ιό. Άρα ηρεμήστε κύριοι πολίτες, εμείς παρακολουθούμε, εσείς ξεκινάτε να ζείτε κανονικά. Σίγουρα να ξεκινήσουμε να ζούμε κανονικά, επαναλαμβάνω, αλλά να εντατικοποιήσουμε και την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, είτε όσον αφορά δηλαδή, διότι πλέον εναπόκειται στον καθένα. Ένα άτομο το οποίο την 7η μέρα θα αποδεσμευτεί χωρίς την εξέταση, πλέον θα πρέπει και ο ίδιος να αναγνωρίσει. Αν έχει συμπτώματα, θα πρέπει να επικοινωνεί με τον προσωπικό του ιατρό για να δίνονται κάποιες οδηγίες, αλλά και για να υπάρχει και επέκταση της αναρωτικής άδειας. Αν ένα άτομο διενεργήσει self-test την 7η μέρα και είναι θετικό, θα πρέπει και πάλι να υπάρχει μια μικρή ανησυχία, να δει υπάρχει κάποια συμπτωματολογία και μετά να γίνεται η αποδέσμευση. Άρα θα πρέπει ο καθένας πλέον να επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά. Τώρα, όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, υπάρχουν αυτοί οι δείχτες, γίνεται αξιολόγηση. Παραμένει αν θέλετε υψηλός αριθμός των ημερήσιων διαγνώσεων. Ναι. Υπάρχει οι θάνατοι δεν έχουν πέσει. Κύριε Θανασίου, οι θάνατοι δεν έχουν πέσει. Τα κρούσματα κάπου αρχίσαν και αποκλιμακώνονται, οι νοσηλείες είναι χαμηλά, αλλά θάνατοι συμπολιτών μας κάθε μέρα ακούμε. Εντάξει, όσον αφορά τους θάνατους, κύριε Μιχάλη, είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και σίγουρα δεν είναι. Δηλαδή υπήρχε ένα συνοθήλευμα, αν θέλετε, δεδομένων και στοιχείων που κάποιοι συνάνθρωποι μας καταλήγουν που έχουν υποκείμενα νοσήματα, ή μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι κάποιοι εξ αυτών δεν είχαν ιστορικό εμβολιασμού. Αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο που σίγουρα χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση. Υπάρχει όμως, γι' αυτό πάρθηκε και απόφαση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι κάτι το οποίο υπάρχουν και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσον αφορά την ενισχυτική τέταρτη δόση. Μάλιστα. Και γι' αυτό αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει και μια κοινή στρατηγική για την ενισχυτική τέταρτη δόση στους συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται, δηλαδή ηλικιωμένους και ανοσοκατασταλμένα άτομα. Πάμε στα γρήγορα να δούμε λίγο τις τελευταίες χαλαρώσεις για να ενημερώσουμε ξανά τον κόσμο για να μπει στο νόημα. Και τις ημερομηνίες είναι πολύ σημαντικές. Το σημαντικό όμως, κύριε Μιχάλαρε, είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Και η κατάσταση μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη. Προφανώς. Πάμε να δούμε λίγο τις νέες χαλαρώσεις, αν μπορείτε να μας τις ξαναπείτε. Λοιπόν, από τη Δευτέρα αρχίζει, καταργείται η υποχρεωτική μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, παραμένει στους εσωτερικούς χώρους. Καταργείται το Safe Pass σε χώρους εργασίας και εδώ συστήνεται η διενέργεια του self-test για κάποιους ο οποίος παρουσιάζει ενεργά συμπτώματα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγυρίας, κλειστές δομές, επαγγελματίες υγείας και νοσηλευτήρια. Εδώ θα απαιτείται προσκόμιση Safe Pass, καθώς υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις. Από τις 11 Απριλίου, αυτόματη αποδέσμευση των θετικών περιστατικών. 7η μέρα, χωρίς να πρέπει να μεταβούν σε προκαθορισμένο σημείο για την διενέργεια της εξέτασης. Άρα, την Κυριακή το βράδυ θα λάβουν μήνυμα όσοι τη Δευτέρα 11 Απριλίου διανύουν τον περιορισμό τους. Είτε στην 7η, είτε στην 8η, είτε στην 9η, είτε στη 10η ημέρα. Αυτά τα άτομα θα λάβουν μήνυμα την Κυριακή το βράδυ για να αποδεσμευτούν την Δευτέρα 11 Απριλίου. Τώρα, στα θετικά περιστατικά δίνεται και η ευκαιρία ένα άτομο την 5η μέρα, αν διενεργήσει η μοριακή εξέταση και είναι αρνητικός, τότε να μπορεί να αποδεσμευτεί.
Από τη Δευτέρα μειώνεται ο περιορισμός για τις στενές επαφές που υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό από 7 σε 5 ημέρες. Ναι. Άρα εδώ μειώνεται και το test to stay από 7 σε 5 ημέρες οι μαθητές. Το test to stay επεκτείνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες, άρα ο μαθητής με την διενέργεια της εξέτασης κατά την πρωινή ώρα θα μπορεί να μεταβεί είτε στη λέσχη το απόγευμα, είτε σε φροντιστήριο, είτε σε αθλητική δραστηριότητα, είτε να διακινηθεί εντός της κοινότητας καθώς διαθέτει αυτή την εξέταση. Από το μέτρο όμως υπενθυμίζω εξαιρούνται τα άτομα τα οποία αποτελούν επαφή, ενδοοικογενειακή επαφή. Μάλιστα. Άρα ένα παιδί δηλαδή που είναι επαφή της μητέρας ή του πατέρα του δεν κάνει χρήση του μέτρου test to stay καθώς θεωρείται υψηλού κινδύνου. Από το μέτρο, από την επέκταση του test to stay εξαιρούνται και οι εκπαιδευτικοί. Άρα είναι μόνο για τους μαθητές η επέκταση κατά την απογευματινή ώρα. Από την Δευτέρα 11 Απριλίου υπάρχει η κατάργηση Safe Pass σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, αρχαιολογικοί χώροι ακόμη, μουσεία, εργοτάξια, χώροι καστικών τεχνών. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι υπεραγορές, φρουταρία, κρεοπωλείο, φαρμακείο και οι χώροι άνω κάτω των 100 τετραγωνικών είναι χώροι όπου δεν απαιτείται επίτηση Safe Pass. Δεν απαιτείται ούτως ή άλλως, ναι. Πολύ σωστά. Από τις 18 Απριλίου καταργείται και το Safe Pass σε λιανικό εμπόριο, εμπορικά κέντρα. Όμως τα εμπορικά κέντρα φυσικά εξαιρούνται οι χώροι εστίασης και αναψυχής. Από τις 11 Απριλίου θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με rapid test ισχύως 24 ώρων, ένα άτομο ανά επίσκεψη. Από την επόμενη Παρασκευή 15 Απριλίου θα ανακοινώνονται τα θετικά περιστατικά θάνατη σε εβδομαδιαία βάση, κύριε Μιχάλαρε. Ήταν η ομόφωνη απόφαση των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής ότι πλέον δεν, από τη στιγμή που πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, δεν πρέπει να καλλιεργείται και ο φόβος και ο τρόμος ανάμεσα στους συμπολίτες μας. Ερωτήσεις τώρα. Αν κάποιος έχει βάλει την τρίτη δόση, μας στέλνουν, και τον καλέσουν ως στενή επαφή, δικαιούται να μην πάει στην κρατική έκθεση, για παράδειγμα, εδώ στη Λευκοσία, αλλά να κάνει μόνος του rapid test και να επιβεβαιώσει αν είναι θετικός ή όχι? Και είναι καλό κάποιος να ανατρέχει σε αυτά τα πρωτοκολλά. Αν κάποιο άτομο έχει λάβει ενισχυτική δόση εμβολίου, κύριε Μιχάλαρε, είναι σύσταση να διενεργήσει τρίτη και πέμπτη μέρα. Μάλιστα. Το Υπουργείο τον ενημερώνει ότι ελάτε, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο συστήνεται όμως η εξέταση. Άρα δεν είναι υποχρεωμένος. Μάλιστα. Τα άτομα που υποχρεούνται για να μεταβούν σε αυτά τα σημεία για εξέταση είναι τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται, δηλαδή δεν κατέχουν ενισχύ πιστοποιητικού εμβολιασμού νόσησης ή ανάρρωσης ή δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Τώρα, πληρότητα των εστιατορίων. Τι γίνεται με την πληρότητα των εστιατορίων? Μπορούν να γεμίζουν πλήρως τώρα? Όχι, παραμένουν τα πρωτόκολλα. Χώροι εστίασης και διασκέδασης είναι 1,5 τετραγωνικό μέτρο ανά άτομο. Μάλιστα. Άρα ακολουθούνται αυτά τα πρωτόκολλα. Και κάτω των 100 τετραγωνικών σε αυτούς τους χώρους πάλι δεν απαιτείται επίδειξη safe pass. Μπαίνουμε και σιγά σιγά στο καλοκαίρι, δηλαδή στην περίοδο των γάμων. Τι γίνεται με τους γάμους και τις βαφτίσεις? Μάλιστα. Αυτό είναι στο επόμενο στάδιο της αναπροσαρμογής, κατά πόσον θα αυξηθούν στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, που θα είναι και στη συνέχεια θα επηρεάζονται και οι γαμήλιες δεξιώσεις. Άρα θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, να το εξετάζετε? Περίπου σε δύο εβδομάδες. Μετά το Πάσχα θα υπάρχει αυτή η προσαρμογή, δηλαδή σιγά σιγά να αναπροσαρμοστούν τα δεδομένα και στις υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, τηλεθεατή. Θα κάνω πάρτι στο σπίτι μου. Πώς μπορώ να καλέσω? Όσον αφορά τις οικίες, βρίσκεται στα 30 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. Ένας πολίτης τώρα, αν διαθέτει όμως χώρο αρκετών τετραγωνικών, κύριε Μιχάλαρε, τότε θα μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο για να λάβει μία άδεια, έτσι ώστε να διοργανώσει, αν θέλει, στον κήπο του μία γαμήλια δεξίωση. Αν δηλαδή έχει τα τετραγωνικά και θέλει να διοργανώσει μία επίσημη δεξίωση. Αυτό πότε επανεξετάζεται? Αυτά είναι τα πρωτόκολλα που χρήζουν αναπροσαρμογής και είναι πάνω σε αυτά που εστιάζει και το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια και σχολεία. Τι ισχύει και πάλι αυτή τη στιγμή? Και πάλι επιτρέπονται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών. Υπάρχουν τα σχετικά πρωτόκολλα για αυτούς τους χώρους.
Και σίγουρα υπάρχει και η επίδειξη του Safe Pass. Αυτή η χώρα είναι στην χαμηλή επικινδυνότητα, άρα ένα άτομο που δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού πρέπει να προσκομίσει rapid test 72 ώρων, ενώ ένα άτομο που κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης επιδεικνύει απλά αυτό το πιστοποιητικό. Ναι, πόσα άτομα, ξέρουμε πόσα άτομα μπορεί να φέρει καθένας μαζί του, ένας ο οποίος παίρνει ας πούμε το πτυχίο του και πάει στην εκδήλωση, στην απονομή του πτυχίου. Έχουμε εκεί κάποια διαφοροποίηση. Κύριε Μιχαλάρα, είναι αυτό που σας είπα. Αν είναι δηλαδή σε ένα κλειστό αμφιθέατρο, θα πρέπει να είναι στο 70% της χωρητικότητας. Αυτό θα ισχύει σήμερα. Ναι. Από τη Δευτέρα πηγαίνουν στο 100% θέατρα, αμφιθέατρα και ό,τι έχει να κάνει με αίθουσες θεάματος. Μάλιστα. Έχουμε τώρα, πάμε λίγο στα φάρμακα. Έχουμε εικόνα πότε έρχονται και άλλα φάρμακα εκτός από το ένα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την καταπολέμηση αυτό του που γνωρίζω όσον αφορά για το Παξλοβίτ είναι κάτι που, το οποίο αναμένει και αναμένουν και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες από την εταιρεία ακριβή ημερομηνία για το πότε θα μπορεί να φτάσει στην Κύπρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι συνεχίζονται η διαδικασία χορήγησης των υπόλοιπων εμβολίων είτε των φαρμάκων. Υπήρχε και πρόσφατα μια ανακοίνωση από το Υπουργείο για τα νοσοκομιακά φαρμακεία, όπου εκεί χορηγείται το Μονουπίραβιρ στους ασθενείς, προσκομίζοντας βεβαίως από τον προσωπικό γιατρό. Αυτά τα φαρμακεία λειτουργούν Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Τώρα για το Σαββατοκύριακο 9 με 12, εκεί θα πρέπει όμως να επικοινωνούν με το νοσοκομείο για να παραπέμπονται στον εφημερεύοντα φαρμακοποιό και να διευθετείται αυτό το ραντεβού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανασίου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε. Ελπίζουμε να λύσαμε αρκετές απορίες από τους τηλεθεατές.